shooting για ένα τη συνεχή χρονιά διοργανώνεται. Μεγάλα ονόματα και ένα meeting που γίνεται στη χώρα μας μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ποια είναι τα μηνύματα που σας έχουν δώσει οι ξένες αποστολές που έχουν έρθει? Τα μηνύματα που καταρχήν σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας στηρίζει τις προσπάθειες που κάνουμε από το 92 που ξεκινήσαμε. Όπως ξέρετε και εσείς, ένα meeting που ξεκίνησε από μια παρέα 5 ατόμων με 5 χώρες έφτασε σήμερα να θεωρείται ένα από τα καλύτερα του κόσμου. Σήμερα μπορούμε να μην έχουμε τα μεγάλα ονόματα εδώ, αλλά είναι με τα Ολυμπιακή χρονιά που ετοιμάζονται για την επόμενη Ολυμπιάδα όλα τα παιδιά, και από αυτά που εμφανιστήκαν σήμερα εδώ θα εμφανιστούν, θα πρωταγωνιστούν τα επόμενα χρόνια. Το μήνυμα που είναι ότι η χώρα μας έχει μπει στους ρυθμούς Ολυμπιάδες, αλλά συγγνώμη, δεν το έχει καταλάβει κανένας. Τι εννοείτε? Ότι φτάνουμε 3 χρόνια πριν την Ολυμπιάδα και δεν έχει προχωρήσει. Εγώ το μήνυμα το παίρνω εδώ στην πόλη μας. Εκτός αυτό το γυμναστήριο έχουμε το στάδιο, που χρειάζεται φοβερές βελτιώσεις για να είναι σε μία, αν θέλετε, ανεκτή αθλητική εγκατάσταση, και βλέπουμε ότι δεν έχουν προχωρήσει αυτά τα έργα. Και όταν θέλουμε να φωνάζουμε να φτιάξουμε προπονητικά κέντρα στην Ελλάδα, όταν θέλουμε αθλητικό τουρισμό, όταν θέλουμε να μιλήσουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι τα πάντα, δεν βλέπουμε τίποτα. Παλεύουμε γι' αυτό το μπαλόνι εδώ στην Τέντα που βλέπετε και με τη ζέστη τόσα χρόνια που δεν έχει γίνει. Στο εθνικό στάδιο, όπως είδατε τώρα κάτω στην παραλία, προπονούνται 100 αθλητές από όλο τον κόσμο που έχει γίνει Καλαμάτα μόνο σε αθλητικό κέντρο. Είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να πάρουμε το μήνυμα. Το μήνυμα που μας έρχεται πρέπει να το ολοποιήσουμε. Έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Παρακολουθούμε πάντα σε απευθείας μετάδοση από την Καλαμάτα και το γήπεδο της Τέντας την δεύτερη μέρα του 1ου Διεθνούς Μίτινγκ Ρυθμικής Γυμναστικής που γίνεται εδώ στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας. Κύριε Βακαλόπουλε, η ρυθμική γυμναστική τα τελευταία 9 χρόνια πρωταγωνιστεί στην περιοχή σας. Υπάρχει και η κατάλληλη υποδομή όμως για να γίνεται αυτό το meeting.